Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ο αναπληρωτής διευθυνών σύμβουλος Eurobank Σταύρος Ιωάννου μίλησε στο insider.gr και στην Βάσο Αγγελέτου για την άρση των Capital Controls και το πώς μπορούν οι Έλληνες να ξαναεμπιστευτούν το τραπεζικό σύστημα αλλά και το πότε μπορεί η χώρα να ξαναεπιστρέψει στην κανονικότητα. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σας, Τέτα. Πράγματι, ο κύριος Ιωάννου μας εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα στο 2018 θα έχουμε πλήρη άρση το Capital Controls, εφόσον βεβαίως όλα εξελιχθούν ομαλά με την οικονομία, η οποία θα ξεκινήσει σταδιακά από φέτος και μάλιστα από το άμεσο επόμενο διάστημα. Και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει κυρίως από το κομμάτι των εξαγωγών και των εισαγωγών, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν σοβαρό πρόβλημα σε επίπεδο συναλλαγών. Σίγουρα ξεκαθάρισε ότι το τελευταίο πράγμα που θα αλλάξει είναι η αναλήψη των μετρητών. Δηλαδή αυτό δεν είναι το τελευταίο πράγμα, ναι, που θα αρθεί. Από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό με το ομόλογο που εξετάζει η κυβέρνηση και σκοπεύει να εκδώσει άμεσα, θα δημιουργηθεί ένα πολύ θετικό momentum για την εγχώρια οικονομία και για τον τρόπο που οι ξένοι επενδυτές βλέπουν τη χώρα. Οπότε και θα καταστεί η Ελλάδα πιο ελκυστική για επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό, αλλά θα βελτιωθούν οι συνθήκες και σε εγχώριο επίπεδο, ούτως ώστε οι καταθέτες να εμπιστευτούν ξανά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, κάτι το οποίο βέβαια θα συμβαδίσει χέρι-χέρι με την άρση των Capital Controls. Επιστροφή στην κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό αναμένεται από μια σειρά πραγμάτων. Είπαμε το ομόλογο που ετοιμάζεται να εκδώσει η κυβέρνηση. Σε συνδυασμό, εφόσον πάει καλά, την ανταπόκριση που θα έχει και το επιτόκιο που θα επιτευχθεί. Σε συνδυασμό με το να γίνει το ξένο κεφάλαιο να γίνει πιο ευπρόσδεκτο στην Ελλάδα, γι' αυτό απαιτείται μια σειρά από μέτρα, όπως η υλοποίηση των διαδοτικών μεταρρυθμίσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η θέσπιση ενός φορολογικού πλαισίου πιο σταθερού και πιο ευνοϊκού. Έτσι θα μπορέσουν να ξαναέρθουν τα χρήματα των ξένων επενδυτών στη χώρα και σιγά σιγά να βελτιωθεί το κλίμα. Στον τραπεζικό καθαρά κλάδο, επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει κατ' ουσίαν δάνεια και δανεισμό των οικοκυριών, κάτι το οποίο έχουμε χρόνια να το δούμε. Ο κύριος Ιωάννου βέβαια επισημαίνει ότι αυτό θα αργήσει να γίνει, γιατί τα νοικοκυριά είναι πολύ επιβαρημένα και από τις εισφορές, τις ασφαλιστικές και από το φορολογικό πλαίσιο. Επομένως, σε πιο άμεσο ορίζοντα βλέπουμε την δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή των επιχειρήσεων που έχουν τζίρο από 5 έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι τράπεζες εξετάζουν σοβαρά και βρίσκονται πάνω από αυτό το κομμάτι της οικονομίας. Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες κατόρθωσαν να επιβιώσουν τα χρόνια της κρίσης και πραγματικά κρύβουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες τόσο για την ανάπτυξη της χώρας, όσο και για την κερδοφορία των ίδιων τραπεζών.